Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Την εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε κάθε τι που σας ενδιαφέρει και στέλνετε στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε με email στις οθόνες σας. Θέλω να σας θυμίσουμε και να επιμείνουμε μια φορά ακόμη ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας διδάσκαλους ή καθηγητές. Είμαστε μαθητές του Χριστού, όπου μαζί σας, όλοι μαζί μαθητές του Χριστού, προσπαθούμε να μαθητεύσουμε το Λόγο του Θεού και να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που ανεβαίνουν στις καρδιές μας και να οι απαντήσεις αυτές να προέρχονται πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα αρχίσουμε με τον Γιώργο, τον αγαπητό, ο οποίος μας έστειλε με email τις εξής ερωτήσεις. Πώς αφιερώνουμε την Κυριακή στον Κύριο? Δεύτερη ερώτηση. Όταν ξεκινήσεις σε μια ηλικία να εξομολογήσει, τότε όλες οι αμαρτίες μέχρι τότε είναι χρεωμένες στον άνθρωπο? Δεν απαλλάσσεται από αυτές όταν προσεύχεται και ζητάει το έλεος του Κυρίου? Ναι, αγαπητέ Γιώργο. Είναι όμορφες οι ερωτήσεις σου, νομίζω. Θα ξεκινήσουμε από την Κυριακή, την ημέρα του Κυρίου. Κυριακή ονομάστηκε ημέρα Κυριακή γιατί η πρώτη μέρα της εβδομάδος ονομαζόταν μέχρι τότε και από τους Ρωμαίους και από τους Αιγυπτίους σαν ημέρα του ήλιου. Η μέρα του Κυρίου ονομάστηκε Κυριακή, ονομάστηκε κατά την περίοδο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπου ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδος αφιερωμένη στο Θεό, σε αντίθεση με τους Ισραηλίτες και με τον νόμο του Μωυσή, όπου η μέρα του Κυρίου ήταν αφιερωμένη, η μέρα του Κυρίου ήταν το Σάββατο, η εβδόμη μέρα της εβδομάδος. Όλα ξεκίνησαν γιατί η Ανάσταση έλαβε χώρα η μέρα Κυριακή, δηλαδή την πρώτη των Σαββάτων όπως λέγεται, την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, και την τίμησε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία σαν τέτοια μέρα, σαν η μέρα του Κυρίου λόγω της Αναστάσεως, αλλά την τίμησε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όπου μετά την Αναστασή Του επισκέφθηκε τους μαθητάς Του κατ' επανάληψη την ημέρα την Κυριακή. Επίσης, την ημέρα την Κυριακή, την πρώτη μέρα της εβδομάδος, έλαβε χώρα και η Πεντηκοστή, δηλαδή την Πεντηκοστή ημέρα μετά την Ανάσταση, που έλαβε χώρα Κυριακή. Άρα και η Πεντηκοστή ήταν Κυριακή, όπου ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με τις υποσχέσεις Του, απέστειλε την επαγγελία του Πατρός, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, και αφού εβάφτισε ο Ιησούς Χριστός με Πνεύμα Άγιο 120 άντρες και γυναίκες μαθητές του Χριστού, που περίμεναν με υπομονή, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, ότι την ουχή μετά πολλά στάφτας ημέρας, θέλω εκχέει το Πνεύμα μου το Άγιο επάνω σας, θα σας επισκεφθώ, και έτσι με την επίσκεψη του Κυρίου και με την βάφτιση, την πρώτη πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, οι άνθρωποι αυτοί, 120 άνθρωποι, μιλούσαν γλώσσες και προφήτευαν. Αλλά και στη συνέχεια βλέπουμε ότι την πρώτη μέρα της εβδομάδος την τίμησε και την καθόρισε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία σαν ημέρα του Κυρίου. Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται στο 20ο κεφάλαιο
και στο 7 εδάφιο ότι εν την πρώτη μέρα της εβδομάδος ενώ οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια την κλάση του Άρτου, δηλαδή ήταν περίπου το 57 μετά Χριστό, δηλαδή ας πούμε 27 χρόνια, περίπου 25 χρόνια μετά την Ανάσταση του Κυρίου, οι μαθητές πλέον συναθρίζονταν για την κλάση του Άρτου κάθε Κυριακή την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Ακόμη, στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, που γράφτηκε, αν θυμάμαι καλά, το 55 περίπου μετά Χριστό, το 56, κάπου εκεί, από την Έφεσο στέλνει μία επιστολή, στην οποία ανάμεσα στους Κορινθίους, την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στην οποία αναφέρεται για την κλάση του Άρτου, η οποία λαμβάνει χώρο την πρώτη μέρα της εβδομάδος, και μάλιστα την κλάση του Άρτου εδώ την αποκαλεί Κυριακών δείπνων, δηλαδή το δείπνον του Κυρίου. Κυριακών δείπνων που ήδη είχε προσδιοριστεί, γιατί γύρω στο 59 με 60 ήταν, είπαμε ότι στα 57 ήδη μαζεύονταν για την κλάση του Άρτου μέσα της πράξης των Αποστόλων κάθε Κυριακή. Ήδη λοιπόν, όπως είπαμε, το 59 που γράφτηκε αυτή η επιστολή περίπου, 57, 58, 59 από την Έφεσο, την ίδια περίοδο δηλαδή, αναφέρεται και διαβάζω στο ΙΑ κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, «Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο ότι δεν είναι δια να φάγετε Κυριακών δείπνων, διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιο εαυτού δείπνων εν το καιρό του τρώγειν, και άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθύει». Δηλαδή τους ελέγχει ότι όταν συνέρχεστε για να λάβετε μέρος στο δείπνο του Κυρίου, στο Κυριακό δείπνο, που ήδη είχε ονομαστεί Κυριακό δείπνο, δεν κάνετε καλά έτσι πως κάνετε, διότι καθένας λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιο αυτού δείπνων. Δηλαδή, μέχρι τότε, περίπου μέχρι το 59, οι αδελφοί συναθρίζονταν και λάμβαναν μέρος στη λειτουργία, όπως ακριβώς την περιέγραφε ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο των Αποστόλων, της πράξεως των Αποστόλων, των πράξεων των Αποστόλων, και διαβάζω. Και εκείνη λοιπόν με τα χαράς, το 41 εδάφιο από το δεύτερο κεφάλαιο, εκείνη λοιπόν με τα χαράς, δεχθέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη μέρα έως 3.000 ψυχέ, και ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων πρώτων, στην κοινωνία μεταλλήλων δεύτερων, στην κλάση του Άρτου τρίτων και στις προσευχές. Υπήρχε δε και μία τάξη. Πρώτα κηρύττωταν το Ευαγγέλιο και μάλιστα σύμφωνα με τους μάρτυρες της μεταποστολικής εκκλησίας, δηλαδή τους Αποστολικούς Πατέρες, στην αρχή όταν μαζεύονταν την Κυριακή, διαβάζανε μια περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη και ο κήρυκας, ο ποιμένας της εκκλησίας, το σχολίαζε. Στη συνέχεια διάβαζε μια περικοπή από τα Ευαγγέλια του Χριστού, όπου στη συνέχεια το σχολίαζε, και τέλος διάβαζε μια περικοπή από τις επιστολές των αδελφών, των Αποστόλων, και στη συνέχεια τη σχολίαζε. Στη συνέχεια τρώγαν όλοι μαζί, είχαν κοινωνία μεταλλήλων, τις περίφημες αγάπες, τρώγανε λοιπόν όλοι μαζί, και στη συνέχεια λαμβάνανε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, όπως διαβάσαμε δηλαδή στην επιστολή προς Κορινθίους, στο ΙΑ κεφάλαιο, ελάμβανον μέρος στο Κυριακό δείπνο, και στη συνέχεια είχαν κοινωνία μεταλλήλους, τρώγανε και μετά προσεύχονταν. Δηλαδή υπήρχε η τάξη, και διδαχή των Αποστόλων, κλάση του Άρτου, κοινωνία μεταλλήλων και προσευχές. Όμως αυτό δημιούργησε προβλήματα στη σχέση της Εκκλησίας, όπως ακριβώς το περιγράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Όταν συνέρχεστε, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε και τρώτε Κυριακών δείπνων, διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιον πρώτα δείπνων εν το καιρό του τρώγειν, και άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθύει. Μη δεν έχετε οικίας δια να τρώγετε και να πίνετε, ή την Εκκλησία του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε τους μη έχοντας. Τι να σας είπω, να σας επενέσω εις τούτο, δεν σας επενώ. Επειδή λοιπόν δημιουργήθηκε ακαταστασία, καθώς μετά τη διδαχή των Αποστόλων υπήρχε κοινωνία μεταλλήλων που τρώγαν όλοι μαζί, και μετά την κοινωνία μεταλλήλων γίνονται η κλάση του Άρτου, μεταξύ του 59 και του 65 φαίνεται ότι γίνεται η μεγάλη αλλαγή στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία,
όπως φαίνεται και από τις πράξεις των Αποστόλων που γράφτηκε το 65 μετά Χριστό. Αφού λοιπόν περιγράφει ο Απόστολος Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων την πρώτη μέρα και τις πρώτες μέρες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, καθώς ενέμενον προς καρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, δηλαδή εκεί που έτρωγαν όλοι μαζί και ύστερα την κλάση του Άρτου, λίγα εδάφια στη συνέχεια, στο 46 εδάφιο, φαίνεται η αλλαγή που έλαβε χώρα και περιγράφει η Γραφή «και καθημέραν ήσαν προς καρτερούντες, ομοθυμαδών στο ιερό», δηλαδή στην διδαχή των Αποστόλων, «δεύτερον κόπτοντες των άρτων κατοίκους», δηλαδή στην κλάση του άρτου, «τρίτον μελτελάμβανον την τροφή αναγαλιάς και πλότητη», «τρίτον στην κοινωνία μεταλλήλων» και «τέταρτον δοξολογούντες τον Θεό στην προσευχή». Έτσι λοιπόν, η πρώτη μέρα της εβδομάδος ήταν η σημαντικότερη μέρα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπου οι άνθρωποι προετοιμάζονταν για να συμμετέχουν στην τέλεια λειτουργία και διαδικασία της Εκκλησίας, όπως διέταξαν οι Απόστολοι μέσα από τα δόγματα τα εγκεκριμένα από τον Πρεσβυτέρων και των Αποστόλων της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Αλλά και σήμερα την ίδια προετοιμασία κάνουμε για την Κυριακή ημέρα. Προετοιμαζόμαστε δηλαδή, πριν πάμε, να καθαρίσουμε την καρδιά μας για να δεχθούμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού, καθώς είναι, ώστε να ενεργείται μέσα στη ζωή μας όπως ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων, πρώτον. Δηλαδή, αφού ετοιμαζόμαστε, σημαίνει μετανοούμε, επιστρέφουμε στο Θεό, εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, καθαριζόμαστε, ώστε να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού. Στη συνέχεια επίσης προετοιμαζόμαστε για να λάβουμε μέρος αξίως και προς ευλογία, όχι προς κατάκριση, στην κοινωνία του σώματος του Χριστού, καθώς λέγει η Γραφή «ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ το άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου, διότι αυτός που τρώει και πίνει αναξίως, τρώγει και πίνει κατάκριση στον εαυτό του, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου». Αυτός λοιπόν που τρώει και πίνει αναξίως, γιατί δεν αναγνωρίζει ότι αυτό που τρώει και πίνει είναι το σώμα του Κυρίου, το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού, γι' αυτό παίρνει καταδίκη από το Θεό στον εαυτό του. Με αποτέλεσμα, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «δια τούτο», στο 30 εδάφιο, «υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουνε πολλοί, αποθνίσκουν συνικανοί». Δηλαδή, και ασθένειες ελαφριές, αδυναμίες, και ασθένειες σοβαρές, αλλά και μερικές και θανατηφόρες ασθένειες. Γιατί δεν διακρίνουν, δεν αναγνωρίζουν ότι αυτό που τρώνε είναι το αίμα και το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, ώστε δεν, και αυτό γιατί δεν δοκιμάζουν τον εαυτό τους να είναι άγιοι, καθαροί, συγχωρημένοι, ελεημένοι και πλημμένοι με το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Τέλος, προετοιμαζόμαστε για να έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, όπου θα εκδηλωθεί η εντολή του Χριστού «αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα», και στη συνέχεια μένουν στις προσευχές, όπου τους επισκέπτονταν και τους επισκέπτεται ο Θεός όσους μένουν στην προσευχή, με τις διακονίες, με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και τους οικοδόμων. Έτσι όλη η μέρα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν αφιερωμένη στον Κύριο. Όλη η μέρα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, μέχρι το βράδυ πολλές φορές. Μάλιστα μερικές φορές έφτασε μέχρι το μεσονύχτιο που παρακολουθούσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Και σήμερα λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού λειτουργεί όλη την ημέρα, δηλαδή και έχει κοινωνία, έχει τη διδαχή των Αποστόλων και στη συνέχεια έχει την κλάση του Άρτου και στη συνέχεια έχει την κοινωνία μεταλλήλων, τις αγάπες που λέμε, που τρώμε και βρισκόμαστε όλοι μαζί, και στη συνέχεια έχουμε και τις προσευχές για να μας οικοδομήσει ο Θεός. Άρα λοιπόν, πώς αφιερώνουμε την Κυριακή στον Κύριο? Την αφιερώνουμε καθώς ετοιμαζόμαστε για να λάβουμε μέρος προς ευλογία σε αυτή την ημέρα και σε όλη τη διαδικασία και τη λειτουργία της ημέρας εκείνης. Δηλαδή στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία οι ώρες της λειτουργίας δεν ήταν μια, δύο, τρεις, τέσσερις ώρες, ήταν από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Γι' αυτό και ονομάζεται δείπνο, Κυριακό δείπνο,
Γιατί καταρχάς ελάμβαναν μέρος στην κλάση του Άρτου το απόγευμα, αργά το απόγευμα, πριν από την προσευχή. Μετά βέβαια, όπως είπαμε, μετά το 60 και πριν το 65, εκεί άλλαξε η διαδικασία, ώστε πρώτα γινόταν η διδαχή των Αποστόλων, ύστερα η κλάση του Άρτου, ύστερα είχαν τις αγάπες και την κοινωνία μεταλλήλων που έτσι διατηρήθηκε όλη την αρχαία Εκκλησία, κατά την περίοδο των Αποστολικών χρόνων και των Μεταποστολικών χρόνων, ώστε οι άνθρωποι, γνωρίζοντας ότι πάνε να συναντήσουν τον Κύριο, ήσαν πάντοτε σε προετοιμασία για να απολαύσουν τις ευλογίες και την παρουσία του Θεού. Έτσι και σήμερα. Την Κυριακή την αφιερώνουμε στον Κύριο με προετοιμασία, δηλαδή εξομολόγηση, μετάνοια, συγχώρεση των αμαρτιών μας, συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων. Καθαρίζουμε την καρδιά μας με το αίμα του Χριστού. Καθαρίζουμε τη συνείδησή μας με το αίμα του Χριστού. Πηγαίνουμε έτοιμοι να συναντήσουμε και να μας συναντήσει ο Κύριος. Στη δεύτερη ερώτηση, όταν ξεκινήσεις σε μια ηλικία να εξομολογείσαι, τότε όλες οι αμαρτίες μέχρι τότε είναι χρεωμένες στον άνθρωπο? Δεν απαλλάσσεται από αυτές όταν προσεύχεται και ζητάει το έλεος του Κυρίου? Ναι, αγαπητέ Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι είναι γραμμένο και πρέπει να το διαβάσουμε. Λέει η Γραφή στις παροιμίες, ο κρύπτοντας αμαρτίας αυτού θέλει ευωδοθεί. Διαβάζω από το κεφάλαιο 28 και το εδάφιο 13. Ο κρύπτοντας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών, αυτός θέλει ελεηθεί. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε για να προχωρήσουμε και να ζητήσουμε χάρη από το Θεό, την παρουσία του Θεού, είναι τις αμαρτίες μας να μην τις κρύψουμε, αλλά αντιθέτως να τις εξομολογηθούμε, με μία προϋπόθεση ότι έχουμε πάρει απόφαση να παραιτηθούμε από τις αμαρτίες μας, να μην τις ξανασυνεχίσουμε, να μην τις κάνουμε, να μην γίνει δηλαδή μόνιμη αμαρτία κάτι στη ζωή μας, αλλά αν είναι ένα λάθος, το καταλάβαμε, εξομολογηθήκαμε, μετανοήσαμε, ζητήσαμε το αίμα του Χριστού και μας καθάρισε και ελευθερωθήκαμε. Και τις αμαρτίες αυτές παίρνει ο Θεός και τις ρίχνει στα βάθη των θαλασσών, όπως λέει. Άρα λοιπόν, με την εξομολόγηση, κάθε φορά προς τον Θεό, όπως λέει και ο Δαβίδ στον ψαλμό του Λάμπτα Βήτα, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και το πέντε εδάφιο, «Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τις παραβάσεις μου και γι' αυτό Κύριε εσύ συγχώρεσες την ανομία της αμαρτίας μου». Έτσι λοιπόν, όταν πηγαίνουμε και εξομολογούμεθα στον Κύριο τις αμαρτίες μας, ο Κύριος είναι αυτός μόνο που έχει εξουσία να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Όμως, υπάρχει μία πορεία στην πνευματική ζωή του ανθρώπου, το οποίο καλά θα κάνουμε να την προσέχουμε. Πρώτον λοιπόν, ο άνθρωπος έρχεται σε επίγνωση της αμαρτίας του. Όταν θα έρθει αληθινά σε επίγνωση της αμαρτίας του, τότε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα πρέπει, όπως λέει η Γραφή, στο πρώτο κήρυγμά του μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, μετανοήσατε. Άρα μετανοήστε, δηλαδή εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας, παραιτηθείτε από τις αμαρτίες σας και επιστρέψτε προς το Θεό. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Άλλο είναι μεταμελούμε και άλλο μετανοώ. Μεταμελούμε σημαίνει αναγνωρίζω ότι έκανα λάθος και σκέφτομαι ότι δεν θα το ξανακάνω. Αυτό όμως δεν είναι μετάνοια. Μετάνοια είναι αναγνωρίζω ότι έκανα λάθος, ξέρω, σκέφτομαι, αποφασίζω ότι δεν θα το ξανακάνω και επιστρέφω στο Θεό. Πηγαίνω στο Θεό και λέω ενώπιόν σου αμάρτησα. Το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Συγχώρεσέ με εσύ και πλύνε με, το αίμα του Χριστού. Έτσι ο άνθρωπος όταν εξομολογηθεί, μετανοήσει και επιστρέψει στον Χριστό και στον Θεό και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, τότε όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θα σωθεί. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αναγεννάται ο άνθρωπος. Δηλαδή έρχεται ο Θεός, γιατί λέει η Γραφή στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, ευλογητός ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ώστις, να το διαβάσω από μέσα, αναγέννησεν ημάς δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών εις κληρονομίαν αφθάρτων, αμίαντων και αμάραντων πεφυλαγμένην της ουρανής.
Αναγέννησε ημάς δια του Ιησού Χριστού, εις ελπίδα ζώσα. Έρχεται μια ελπίδα μέσα μας ότι έχουμε ζωή αιώνιο, ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα μας και ότι εμείς κατοικούμε μέσα στο Χριστό. Αυτή είναι η αναγέννηση, όπου ο άνθρωπος αλλάζει. Ελευθερώνεται από τις αμαρτίες της σάρκας, ελευθερώνεται από τις αμαρτίες της ψυχής, ελευθερώνεται από τις αμαρτίες του πνεύματος του ανθρώπου. Ελευθερώνεται. Σώζεται δηλαδή, γιατί συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Όμως, αυτό δεν είναι απλό και δεν τελειώνει εδώ. Τι λέει ο Ιησούς Χριστός? Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο απιστής σας κατακριθήσετε. Για να σωθείς λοιπόν δεν φτάνει μόνο να πιστέψεις, να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς, να επικαλεστείς το όνομα του Χριστού και να σωθείς. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει και να βαπτιστείς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Δηλαδή όχι μόνο να συγχωρουθούν οι αμαρτίες σου, αλλά να αφεθούν και να σε αφήσουν. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το εξηγεί πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στη βάπτιση, στην επιστολή του προς Κολοσσαείς που λέγει. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο στην επιστολή προς Κολοσσαείς και το 8 και το 9 εδάφιο. Διότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και εσείς είστε πλήρεις εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκριθέντε στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού. Δηλαδή, όπως στην Παλαιά Διαθήκη σημείο της πίστης των ανθρώπων ήταν η περιτομή της σαρκός, στην Καινή Διαθήκη ουσιαστική λατρεία είναι η περιτομή του Χριστού, η οποία είναι αχειροποίητος και δια της οποίας περιτομής του Χριστού απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας, πως συνταφέντες μετά του Χριστού εν το βαπτίσματι. Άρα μέσα στο βάφτισμα εν ύδατι, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, υπάρχει άφεση αμαρτιών. Απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών ημών και όπως λέει η Γραφή, πάντες είστε ή του Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού, επειδή όσοι ευαπτίστηστε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Αυτό το λέει στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου στους Γαλάτες, το 3ο κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο. Απεκδιθέτες λοιπόν το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας δια του βαπτίσματος που είναι η περιτομή του Χριστού η αχειροποίητος, ενδυόμεθα βγαίνοντας, ενδυόμεθα Χριστόν. Και έτσι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναγεννηθεί και βαπτιστεί εν ύδατι είναι ενδεδειμένος Χριστόν, οι αμαρτίες του μέχρι εκείνη τη στιγμή εξαφανίζονται, αφίενται και με το βάφτισμα πέφτουνε και φεύγουνε, όπως λέει η Γραφή, στα βάθη των θαλασσών. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή για τον άνθρωπο, καθώς είναι και γραμμένο, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Γι' αυτό η βάφτιση σε βρεφική ηλικία είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, γιατί ένα βρέφος 2, 3, 5, 6 μηνών δεν έχει επίγνωση των αμαρτιών, άλλωστε αυτό το βρέφος είναι έτοιμο για τον ουρανό, γιατί είναι, ζει την περίοδο της αθωότητος, της άγνοιας και ο Θεός το έχει έτοιμο για τον ουρανό. Είναι έτοιμο για τον ουρανό. Όταν αρχίσει το παιδί από την νηπιακή ηλικία, όπως λέει η Γραφή, εκ νηπιότητος αυτού η καρδία του ανθρώπου είναι γεμάτη κακία, το λέει στη Γένεση ότι εκ νηπιότητος αυτού ο άνθρωπος, η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη κακία, όταν λοιπόν το παιδί έρθει στην νηπιακή ηλικία αρχίζει πονηριά μέσα του. Αλλά και πάλι δεν έχει επίγνωση. Όταν έρθει η νηπιακή ηλικία, τότε αρχίζει να έχει μεγαλύτερη επίγνωση, αλλά και πάλι δεν βαφτίζουμε ένα παιδί στην νηπιακή ηλικία, ούτε και στην παιδική ακόμη θα μπορούσα να πω, η βρεφική ηλικία είναι μέχρι 3 χρονών, η νηπιακή ηλικία είναι μέχρι 6 χρονών εν γέννη και η παιδική ηλικία είναι από 6 μέχρι 12 χρονών.
Εάν όμως το παιδί αυτό είναι όριμο και έχουμε δει ότι έχει αναγεννηθεί, ότι έχει αλλάξει η ζωή του, τότε πραγματικά μπορούμε να το βαφτίσουμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στις άφεσεις αμαρτιών, γιατί φαίνεται ότι είναι ένα νέο κτίσμα. Αλλά συνήθως το βάφτισμα γίνεται από την εφηβική ηλικία και πάνω, δηλαδή από 12 χρονών και πάνω, μέχρι και 18 και από εκεί και πάνω, όπου ο άνθρωπος έχει πια επίγνωση, είναι όριμος, έχει επίγνωση της αμαρτίας του, εξομολογείται, ζητάει τον Χριστό να το συγχωρέσει και έτσι με το βάφτισμα υπάρχει, όπως είπαμε, άφεση αμαρτιών, γιατί ο άνθρωπος είναι νέο κτίσμα. Όταν λοιπόν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, βέβαια εδώ πρέπει να κάνω μια παρατήρηση, εάν όμως ο Χριστός κάποιο παιδί σε μικρότερη ηλικία το βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, καθαρά, με δύναμη, με φωτιά, ώστε το παιδί αυτό να μιλάει γλώσσες με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να είναι γεμάτο με το Πνεύμα το Άγιο, τότε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού επιβάλλεται, γιατί μας προστάζει ο Λόγος του Θεού, επιβάλλεται να το βαφτίσουμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στις άφεσεις αμαρτιών. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο πια κατοίκησε μέσα του. Όπως λέει η Γραφή, δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Πνεύματος του Αγίου, επειδή το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Έγινε το παιδί αυτό λοιπόν ναός του Πνεύματος του Αγίου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα του. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, που δεν μπορεί να συγκάνει το σώμα των αμαρτιών της σαρκός με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα στο ίδιο σώμα. Όμως συνεχίζουμε, κλείνουμε την παρένθεση, συνεχίζουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν τώρα έχει αναγεννηθεί. Ο άνθρωπος τώρα έχει σωθεί και έχει γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Από εδώ και πέρα είναι δυνατόν να αμαρτήσει? Η απάντηση είναι βεβαίως. Γι' αυτό και μας εξηγεί ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του. Εάν είπομεν εμείς τα παιδιά του Θεού οι αναγεννημένοι, ακόμη και βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, ότι πλέον αμαρτία δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και αλήθεια δεν είναι νημήν. Εάν όμως ομολογόμεν τα σαμαρτίας μου ημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει εμάς τα σαμαρτίας και να καθαρίσει εμάς από πάσης αμαρτίας. Εάν είπομεν ότι δεν αμαρτήσαμεν εμείς οι αναγεννημένοι τα παιδιά του Θεού, γιατί απευθύνεται προς τους χριστιανούς, προς τους πιστούς, προς την Εκκλησία του Χριστού, ο Απόστολος Ιωάννης αυτή την πρώτη του επιστολή. Εάν είπομεν ότι δεν αμαρτήσαμε, ψεύστη κάνουμε τον Θεό και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει μέσα μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Ιωάννης, τεκνία μου, ταύτα σας γράφω, δια να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος όμως αμαρτήσει, ας ξέρει ότι έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων. Και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών και όχι μόνο περί των ημετέρων αλλά και περί όλου του κόσμου. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι ο άνθρωπος, επειδή έχει και ζει μέσα στην ανθρώπινη φύση, και αφού αναγεννηθεί και αφού βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, μπορεί να πέσει, να αμαρτήσει, να κάνει λάθος. Το καταλαβαίνει και γνωρίζει τον τρόπο του καθαρισμού. Τι λέει λοιπόν ο Απόστολος Ιωάννης? Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς ο Θεός είναι εν το φωτί, τότε έχομεν κοινωνία με τα λίλων και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Εάν περιπατούμε λοιπόν στο φως, άρα έχουμε κοινωνία με το Θεό, δεν είμαστε κρυφοί, υποκριτές, δεν κρυβόμαστε ενώπιον του Θεού, δεν κρύβουμε τις αμαρτίες μας. Άρα πάμε στο Θεό και τις εξομολογούμεθα και τις φανερώνουμε και ζούμε μέσα στο φως και ταυτόχρονα έχουμε κοινωνία με τους αδελφούς μας, δηλαδή αγαπάμε τους αδελφούς μας όπως ο Χριστός εντέλεται, είμαστε ενωμένοι με τους αδελφούς μας, όπως λέει ο Χριστός, να έχουμε την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, τότε εάν εξομολογούμεθα, μετανοούμε και ζητάμε το αίμα του Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ο Θεός δηλαδή δεν κηρύσσει με το Ευαγγέλιο του Χριστού αναμαρτησία, αλλά κηρύσσει αφενός μεν καταρχάς άφεση αμαρτιών,
με την αναγέννηση και το βάφτισμα εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Αγίου, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρώτον λοιπόν άφεση αμαρτιών και στη συνέχεια μετάνοια και δια της μετανοίας συγχώρεση αμαρτιών. Ώστε ο άνθρωπος με αυτόματι θα τολμούσα να πω μετάνοια να περπατάει από πίστη σε πίστη, από αγιασμό σε αγιασμό και από δόξα σε δόξα, ώστε ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος, αλλά και ταυτόχρονα αμαρτωλός πιο αμαρτωλός. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, οι αμαρτίες μας είναι κάτι πολύ μεγάλο κακό στη ζωή του ανθρώπου, που όμως με το Λόγο του Θεός, δια του Ιησού Χριστού, με το αίμα του Ιησού Χριστού, με τη θυσία του Ιησού Χριστού, καθαρίζονται. Καθαρίζονται είτε πριν την αναγέννησή μας και κατά την αναγέννησή μας, καθώς συγχωρούνται, με το βάφτισμα καθώς αφύενται, και με τη ζωή μας την πνευματική, καθώς μετανοούμε και συγχωρούνται κάθε φορά οι αμαρτίες μας. Βέβαια υπάρχουν και αμαρτίες που δεν συγχωρούνται, όπως είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό λέει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όποιος βλασφημίσει τον Πατέρα θα συγχωρεθεί, τον Υιό θα συγχωρεθεί, αλλά όποιος βλασφημίσει το Πνεύμα του Άγιου δεν θα συγχωρεθεί στον αιώνα. Είναι και οι αμαρτάνοντες εκουσίως, δηλαδή αυτοί που αμαρτάνουνε, δεν έρχονται εις μετάνοια, δεν εξομολογούνται, δεν μετανοούν, συνεχίζουν να αμαρτάνουν και μάλιστα εκουσίως. Όχι χωρίς τη θέλησή τους, αλλά με τη θέλησή τους. Και αυτοί δεν συγχωρούνται. Ολοκληρώνοντας θέλω να πούμε λοιπόν ότι η Κυριακή είναι μια συγκεκριμένη μέρα ευλογίας αφιερωμένη στο Θεό. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη το πρώτο κεφάλαιο ο Ιωάννης ομολογεί, στο 10 κεφάλαιο, κατά την Κυριακήν ημέρα, πια έχει το 96 μετά Χριστό καθοριστεί στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και στην ελληνική γλώσσα ότι δεν είναι πια η ημέρα του Ηλίου ή η Sunday, όπως το λένε έκτοτε στην αγγλική γλώσσα ή όπως αλλιώς το λένε στις διάφορες γλώσσες, αλλά στην ελληνική γλώσσα έχει καθιερωθεί πια Κυριακή ημέρα, δηλαδή η πρώτη μέρα της εβδομάδας ονομάζεται Κυριακή, όπως και μέχρι σήμερα έχει φτάσει. Και από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία ξεκίνησε αυτό, γι' αυτό εξού, όπως είπαμε και το Κυριακό Δείπνο, είναι μια μέρα αφιερωμένη στον Κύριο και εμείς προετοιμαζόμεθα για να ζήσουμε αυτή την ημέρα που την έχουμε αφιερώσει στον Κύριο με αγιασμό και καθαρότητα, ώστε να απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμασμένα για μας, τα χαριστέντα υπό του Θεού δι' ημάς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να τα απολαύσουμε μέσα από τη λειτουργία της Εκκλησίας, που λειτουργούσε την ημέρα την Κυριακή όχι μία, δύο, τρεις ώρες, αλλά από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Με την διδαχή των Αποστόλων, καταρχάς την κλάση του Άρτου, την κοινωνία μεταλλήλων και τις προσευχές, στη συνέχεια με την διδαχή των Αποστόλων, την κλάση του Άρτου, την κοινωνία μεταλλήλων και τις προσευχές, και όλο αυτό κράταγε μέχρι το απόγευμα εξού και δείπνος. Όσον αφορά δε για τις αμαρτίες μας, η αλήθεια είναι ότι συγχωρούνται όταν εξομολογούμεθα, αφύενται, μάλλον με την αναγέννηση η αμαρτία πια γίνεται παρελθόν για τον άνθρωπο, αλλά αφύεται με το βάφτισμα εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος η σάφεση αμαρτιών καθώς είναι και γραμμένο. Και στη συνέχεια, στην πνευματική ζωή του ανθρώπου, καθαρίζεται ο άνθρωπος ο κάθε αμαρτία όταν εξομολογείται, μετανοεί και το αίμα του Χριστού τον πλένει και τον καθαρίζει. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, η εκπομπή μας αυτή έλαβε χώρα, έφτασε στο τέλος της. Εμείς με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη μας εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα με πολύ αγάπη μέσα από την ψυχή μας ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια πάντοτε κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.